περίοδο των εορτών έχει προκύψει αυτό δυστυχώς το φαινόμενο. Λόγω συγχρονισμού και μεγάλης συγκέντρωσης όλων μας σε κλειστούς χώρους, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά και γρήπης και κορονοϊού, και αυτό φαίνεται από τις νοσηλίες, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και στα νοσοκομεία. Είναι ένα ζώρικο μείγμα αυτό? Ασφαλώς. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά νοσήματα, σκεφτεί του να νοσεί ταυτόχρονα και από κορονοϊό και από γρήπη. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η ιστορία, ο συνδυασμός για την υγεία του. Και το άσχημο είναι ότι αυτή τη στιγμή, ότι αν έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και μπλοκάρουν οι κλινικές στα νοσοκομεία, θα είναι και πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε με το ενδεδειγμένο τρόπο όλα αυτά τα περιστατικά. Κύριε Σκουντάκη, στα παιδιά και τα παιδιά έχουμε αύξηση με το συγχρονισμό, έτσι, ανεξάρτητα ότι δεν πάνε στο σχολείο. Τα παιδιά έχουμε πάρα πολλές ιώσεις από την αρχή του χρόνου, λόγω του ότι ανοίξαν τα σχολεία πριν 2-3 μήνες. Τώρα και λόγω των εορτών και της συγκέντρωσης πολλών ατόμων στις οικογένειές τους, έχουμε πάλι το αντίστοιχο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα έχει ενταθεί, είναι από τις αρχές του φθινοπόρου, αλλά είναι σίγουρα μια ανησυχητική ιστορία, γιατί πολλά από τα παιδάκια και αυτά με συνοδά νοσήματα, πολλές φορές πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως πώς θα διαχειριστούμε μια ίωση. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό στην Αθήνα με ένα παιδί που κατέληξε από στρεπτόκοκο και επανέρχεται καθημερινά και σε εμάς και στις κλινικές το μέγα ζήτημα της σωστής χρήσης των αντιβιωτικών, τα οποία δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε σεβαστεί όσο πρέπει. Κύριε Σκουντάκη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τις προηγούμενες μέρες, κατά τις εφημερίες των φαρμακείων, πληροφορηθήκαμε ότι κάποια αντιβιωτικά δεν ήταν προσβάσιμα, δεν ήταν διαθέσιμα. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα? Ναι, το πρόβλημα με κάποιες ειδικά παιδιατρικές αντιβιώσεις συνεχίζει να υπάρχει. Δυστυχώς, 2-3 εταιρείες δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες εισαγωγές και δεν έχουν προμηθεύσει την αγορά με τις απαιτούμενες ποσότητες. Ενώ ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος γνωρίζει πολύ καλά ότι έκανε επαφές με τις συγκεκριμένες εταιρείες, εν τούτης χτύπησε σε τοίχο και στην άρνησή τους να αυξήσουν τις ποσότητες των αντιβιωτικών που πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα. Πολλά φαρμακεία και εδώ στο Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν εφημερεύουν, έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις συνταγές των αντιβιωτικών. Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του Υπουργείου και του ΕΟΦ να φροντίσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τα τεστ πώς πάνε? Έχουμε μια τσιμπημένη αύξηση, θα έλεγα, λιγάκι, και ιδιαίτερα τα τριπλά. Ο κόσμος τώρα ανησυχεί λίγο περισσότερο σε σχέση με το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Είναι λογικά, γιατί πλέον έχουμε πολλά κρούσματα στο περιβάλλον μας, τα βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση για τα τεστ και ειδικά τα διπλά που ανοιχνεύουν και τη γρήπη, είναι πολύ πιο δημοφιλή, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη στιγμή από τους ασθενείς. Και κάτι τελευταίο, το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε όμως ακόμα χρόνο, έτσι δεν είναι? Εμβολιαστικά δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με πέρυσι. Και μιλάω και για τη γρήπη και για τον κορονοϊό. Για τον κορονοϊό, εντάξει, υπάρχει μεγάλη αδιαφορία από τον κόσμο και δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αδιαφορία και από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες δεν επισημαίνουν την ανάγκη να εμβολιαστούν με το επικαιροποιημένο εμβόλιο του κορονοϊού, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 60-65 χρονών και οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο. Για τη γρήπη, ναι, είμαστε πολύ πίσω. Μέχρι προχθές ήμασταν στα 2,5 εκατομμύρια περίπου εμβολιασμούς, όταν για να έχουμε ικανοποιητική κάλυψη πρέπει να είμαστε περίπου στα 4 με 4.500. Έχουμε δηλαδή μείνει πάρα πολύ πίσω. Ευθύνη έχουμε όλοι μας, αντιαμφισβήτητα, αλλά έστω και τώρα θα καλέσω τους συμπολίτες μου, αυτοί οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν, να πάνε στα φαρμακεία να εμβολιαστούν. Έχουμε όλη τη χειμερινή περίοδο μπροστά μας και την άνοιξη, κατά την οποία σίγουρα θα έχουμε κρούσματα γρήπης. Ήδη στις κλινικές και στα νοσοκομεία έχουμε εισαγωγές από γρήπη και ελπίζω να μην έχουμε χειροτέρευση όλων αυτών των περιστατικών, τα οποία θα οφείλονται στην μη ικανοποιητική κάλυψη εμβολιαστικά του πληθυσμού.